Εύση. Θα εκπίπτουν από την Ολομέλεια προτάσεις που την Επιτροπή. Καλά, θα αφήσουμε το μισό, θα το αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα και για ένα θέμα θα αποφασίσουμε αυτή την ώρα. Λοιπόν, έληξε το ζήτημα. Θα προχωρήσω εν τη σοφία μου όπως θεωρώ σε διαβούλευση και με τους γραμματείς. Αποφασίστηκε. Τι είναι πάλι, κύριε Λουκάτη, αφού είπετε μας την άποψή σας. Είπετε την άποψή σας. Αφήστε με να προεδρεύσω. Ελάτε, κύριε Μιλώνα. Δεν σας είδα, απολογούμε. Ελάτε. Η δεύτερη φορά που θα μιλήσει, είμαστε ο κύριος Δημητρίου. Δεν σας είδα, έχετε δίκιο. Ελάτε. Κυρία Δημητρίου, δεν θα μιλήσω για το θέμα. Θέλω να απευθύνω εξής στους συναδέλφους μου και του κύριου Λουκαίδη, που ξέρω ότι με αγαπά και με χτιμά, και όλους τους συναδέλφους μου, άσχετο με αυτό που γίνεται τώρα, να σκεφτούμε όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά τι θα μας κάνουν αύριο οι συναδέλφοι μου δημοσιογράφοι. Και δεν θα έχουν άδικο. Και θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να βοηθήσουμε την πρόεδρο της Βουλής σε μια δύσκολη απόφαση, το καταλαβαίνω. Να ακούμε ένα. Κυρία Πρόεδρε, δεν θα μιλήσω για το θέμα. Σας παρακαλώ θερμά, βλέπετε τι εικόνα εκπέμπουμε. Μόνοι σας, ή παραπάνω το βλέπετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, η εικόνα που εκπέμπουμε είναι ηχείριστη. Πρώτον, με η διαδικασία του σώματος. Τώρα συζητούμε εάν ένα νομοσχέδιο, που όχι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά η κυβέρνηση το έχει καταθέσει και το ζητά ως κατεπήγον, αν θα εγκριθεί ως κατεπήγον ή όχι. Δεν μπορεί τώρα στη συζήτηση αν θα κριθεί ή όχι. Ακόμα δεν εμπήκαμε στη συζήτηση του νομοθετικού έργου και της ημερήσιας διάταξης. Πώς μπορεί ένας συνάδελφος να αποσύρει πρόταση χωρίς να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Και κάτι επί της ουσίας, αν μου επιτρέπετε. Αυτά είναι μασκαραλίκια. Όλη η συζήτηση είναι εάν θα καταργηθεί το τέλος από πρόταση νόμου ή από νομοσχέδιο της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδούλη. Αυτά είναι μασκαραλίκια των υπηαγωγών. Εάν όλοι συμφωνούμε, είτε εν πρόταση νόμου είτε εν νομοσχέδιο κατεπήγον, να τελειώνει τούτη η ιστορία σιώση. Αυτά και άλλα πάρα πολλά. Εμείς, εδώ η ομάδα τέλος πάντων του Αλφα Καλημέρα, συντονιστήκαμε όλες τις οθόνες μας από το σπίτι για να δούμε την Ολομέλεια. Σε κάποια στιγμή ξεκινήσαμε να στέλνουμε μηνύματα. Και δεν ξέραμε από πού να πρωτοπιαστούμε και τι ακριβώς να βάλουμε και να αφαιρέσουμε. Μαραθώνια. Μαραθώνια δεν λες τίποτα. Δηλαδή, αλλά... Τώρα τι να πω. Δεν είμαι βουλευτής, δεν είμαι στη θέση τους και δεν θα γίνω και ποτέ. Άρα δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη και άποψη από αυτό. Αλλά ως πολίτης αυτής της χώρας και ως τηλεθεατής που έβλεπα τι γινόταν εχθές, καυγάδες, διέκοπταν, μιλούσαν ο ένας πάνω στον άλλον. Φώναζε ο ένας το μακρύ του, ο άλλος το κοντό του. Σε σύγκριση με άλλες χώρες βέβαια είμαστε πολύ καλοί. Για να τα λέμε και τα καλά μας. Δηλαδή, σε άλλες χώρες γίνεται χαμός. Αλλά μην παίρνουμε παραδείγματα.